Είναι μαζί μας τώρα ο Ανδρέας Πετρόπουλος για να δούμε μαζί όλες αυτές τις εξελίξεις. Ανδρέα, καλησπέρα. Άρχισαν τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι τα όργανα δεν έχουν αρχίσει τώρα, έχουν αρχίσει πολύ καιρό. Σήμερα μπήκε και η Βούλα, νομίζω, σε όλο αυτό. Τον έχουμε τον Ανδρέα ή τον έχουμε χάσει? Μάλλον, Ανδρέα, μας ακούς? Γεια τους. Βεβαίως. Εσείς με ακούτε? Τώρα σε ακούμε κανονικά. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι σήμερα υπήρχε άλλο ένα επεισόδιο σε ένα ατέλειωτο σύριαλ, το οποίο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια ακόμα και στην πιθανή διάλυση στο επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω. Σήμερα αποχωρήσανε τα 8 μέλη από την πολιτική γραμματεία, τα οποία έτσι, να το πούμε ότι πρόσκειται στην λεγόμενη ομάδα των 87, που είναι πιο κοντά στον πρώην πρόεδρο, τον Αλέξανδρο Τσίπρα. Δεν πάρθηκε καμία σοβαρή απόφαση για τα ΜΜΕ, παρά τα ΜΜΕ του κόμματος, παρά το γεγονός ότι υπήρξε ευνηδιαστικά χθες ένα πλάνο το οποίο μιλούσε για περίπου 40 απολύσεις και από την Αυγή και από το Κόκκινο. Το οποίο δεν το παρουσίασε σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης στη διάρκεια της πολιτικής γραμματείας. Δεν σας άκουσα καλά. Λέω, το οποίο αυτό σχέδιο δεν παρουσιάστηκε σήμερα από τον Στέφανο Κασελάκη. Δεν τέθηκε καν δηλαδή το θέμα, γιατί διαβάζουμε στην ανακοίνωση ότι εστίασε περισσότερο στην Στέφανος έδρα. Περισσότερο φάνηκε αποστασιοποιημένος, με την έννοια δεν το πήρε πάνω του, άφησε τους άλλους της πλειοψηφίας να επιχειρηματολογήσουν πάνω σε αυτό. Αυτό κατάλαβα εγώ, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Και μάλιστα, επειδή υπήρξε σφοδρή αντίδραση και για το σχέδιο από 8 μέλη της πολιτικής γραμματείας, οι οποίοι έχουν εκδώσει και κείμενο αναλυτικά και αναφέρονται σε αυτό, νομίζω ότι οι επόμενες μέρες θα δείξουν προς τα πού πάει το πράγμα. Πιθανότατα αυτό το σχέδιο να αναθεωρηθεί, και οι πληροφορίες λένε ότι θα αναζητήσει κάποιο δάνειο ο ΣΥΡΙΖΑ να ανταπεξέλθει στις άμεσες υποχρεώσεις του, οφείλονται μισθοί και επιδόματα στους εργαζόμενους. Επιπλέον, η συνεδρίαση είχε να κάνει και με το θέμα της αντικατάστασης, της αναπλήρωσης του αποχωρήσαντος κυρίου Ηλιόπουλου, του Όθωνα Ηλιόπουλου, από τη Βουλή. Εκεί παρουσιάστηκε μια εισήγηση της κυρίας Βίγκου ότι πρέπει να πληρωθεί η θέση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον Στέφανο Κασελάκη, να παραιτηθούν όσοι προηγούνται στο ψηφοδέλτιο επικρατείας μέχρι να φτάσουμε στην ένατη θέση που ανήκει στον κύριο Κασελάκη. Υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση με το επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα και να παραποιήσουμε τα όσα αναφέρει για την πλήρωση της θέσης, η οποία πηγαίνει στον πρώτο επιλαχόντα. Πάντως, είχαμε και το θέμα του Παύλου Πολάκη. Έθεσε θέμα ηγεσίας, νομίζω ξεκάθαρα. Φυσικά. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί όλη η συνεδρίαση σήμερα και οι τελευταίες μέρες είναι πάνω σε ένα θέμα το οποίο νομίζω αυτό πυροδοτεί περισσότερο μια κατάσταση έτσι, λίγο αλεξέλεκτη στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το θέμα ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης, όπως δείχνουν όλες οι κινήσεις, μπορεί να θέσει και θέμα ηγεσίας και να ζητήσει να πάνε σε κάλπες το επόμενο διάστημα, πριν το συνέδριο, μαζί με το συνέδριο, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά ο κύριος Πολάκης φαίνεται να αμφισβητεί ευθέως αυτή τη στιγμή τον κύριο Κασελάκη. Είναι χαρακτηριστική μια δήλωση που αποδίδεται σήμερα στον κύριο Κασελάκη, ότι δεν θα παρατήσω ποτέ και δεν θα ταλαιπωρήσω το κόμμα. Το δεν θα ταλαιπωρήσω το κόμμα μάλλον αφορά τις πιθανές κάλπες για εκλογή νέου Προέδρου. Βέβαια, όταν λέει ότι εγώ θα φανώ χρήσιμος και ότι η σημερινή ηγεσία δεν μπορεί, τι άλλο μπορεί, τι άλλο ενδεχομένως εννοεί, πέραν το ότι πρέπει να ανοίξει ένα θέμα ηγεσίας ξανά μετά από ένα χρόνο στην ουσία? Το θέμα ηγεσίας έχει ανοίξει, αν μου επιτρέπετε. Απλώς ο κύριος Κασελάκης αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αντιμετωπίζει με έναν τρόπο λίγο προσεκτικό όλη αυτή την ιστορία με τον κύριο Πολάκη. Δηλαδή, του απαντάει εμέσως, δεν του απαντάει ευθέως, αλλά πρέπει να περιμένουμε, γιατί οι επόμενες μέρες στο θέμα Πολάκη-Κασελάκη θα είναι, νομίζω, ακόμα πιο ραγδαίες. Δηλαδή, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Αν δεν κάνω λάθος, ο Στέφανος Κασελάκης του είπε ότι, ωραία όσα λες, εγώ δεν σηκώνω το γάντι και όποιος έχει πρόβλημα να κάνει πρόταση μορφής στην Κεντρική Επιτροπή.
Ναι. Υπάρχει σωστό κάποια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που έχει οριστεί? Υπάρχει, θα υπάρξει μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που θα ακολουθήσει μια επόμενη πολιτική γραμματεία με το θέμα της διαγραφής του κυρίου Σπίρτζη. Οπότε μήπως μπει εκεί υπάρξει, και το θέμα του κυρίου Κασελάκη. Γι' αυτό λέω ότι οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα έτσι, θα έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε συνεδρίες πολιτικής γραμματείας με το θέμα του κυρίου Σπίρτζη και θα ακολουθήσει η Κεντρική Επιτροπή γι' αυτό. Αυτό λέει και το καταστατικό και ουσιαστικά αυτό υποστηρίζεται εδώ και μέρες από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πιθανή διαγραφή, όπως καταλαβαίνετε, του κυρίου Σπίρτζη θα τροφοδοτήσει νέες εξελίξεις. Αλλά τα μέτωπα τώρα πια είναι πάρα πολύ ανοιχτά. Δηλαδή, ενώ υπήρχε μέτωπο από τον κύριο Σπίρτζη και δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει αν ζητήσει η πλειοψηφία την διαγραφή του, εδώ πλέον έχει ανοίξει ταυτόχρονα το θέμα του κύριου Πολάκη, ο οποίος με την αντιπαράθεση του με την κυρία Λινού ουσιαστικά θέτει θέμα ηγεσίας εδώ και δύο μέρες ευθέως, κατηγορώντας ουσιαστικά τον κύριο Κασελάκη ότι δεν παίρνει πρωτοβουλίες προκειμένου να διαλευκανθεί αν η επιχείρηση, όπως υποστηρίζει της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνει αιχμές ότι για κονδύλια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν και ακριβώς το αντικείμενο ποιο είναι και αν αυτά συνάδουν τέλος πάντων με ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή. Στην ουσία φαίνεται σαν τόσο καιρό που με όλες τις αναρτήσεις του για την κυρία Λινού να προσπαθούσε να χτίσει αυτό το έδαφος για να πάει σήμερα στην πολιτική γραμματεία να πει αυτά. Εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, από την ώρα που ο κύριος Πολάκης διαγράφει με συνοπτικές διαδικασίες από έστω και προσωπικά από την κοινοβουλευτική ομάδα για ένα διάστημα. Αμέσως ο κύριος Πολάκης πήγε σε ένα δεύτερο σχέδιο, σε ένα plan B να το πω έτσι. Έθεσε την ηγεσία πρώτων ευθυνών της. Αν υπερασπίζεται σε αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο και με τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει, υπερασπίζεται την κυρία Λινού ή τον ίδιο. Θέτει θέμα Λινού εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα όμως έχουμε προώσει στο επόμενο στάδιο, όταν εφόσον αρνείται ή τουλάχιστον τηρεί μια στάση αναμονής για το θέμα Λινού η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης σπέβδει, κατηγορεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και εμέσως βάζει και θέμα ηγεσίας. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Ανδρέα Πετρόπουλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία στο Δελτίο και το ενδιαφέρον ρεπορτάζ.